Τώρα που λέτε για τον κύριο Δένδια, ξεκίνησε πάλι μία αποστολή για να το συνδυάσουμε λίγο και να περάσουμε στα θέματα τα σημερινά. Ο Ερντογάν μίλησε για αιματωμένα χέρια του Μπάιντεν, μίλησε για μία κατάσταση που πρέπει ο ίδιος να υποστηρίξει τους κυνηγημένους. Ο κύριος Δένδια ξεκίνησε σήμερα, λέει, τις συναντήσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να τα δούμε. Νούμερο 9, πάμε. Α, δεν τα έχουμε ακόμα, σε λίγο. Λοιπόν, άκουσα, Σοφία. Για βάλτε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο Δένδιας, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας προσεγγίσεως του αραβικού κόσμου, απεφάσισε μία περιοδία. Μία περιοδία που έρχεται στον κατάλληλο χρόνο, που ο Τούρκος έχει διάφορα προβλήματα με τις περισσότερες χώρες της περιοχής. Άρα έκανε πάρα πολύ καλά που πάει. Εμείς ως Ελλάδα, την άλλη πλευρά την έχουμε εξασφαλίσει. Τόσο μπορεί κανείς να είναι εξασφαλισμένος από τη συνέχεια μιας πολιτικής με το Ισραήλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε κοντά. Άρα ήταν απαραίτητο να πιάσουμε και το αραβικό στοιχείο. Και μπράβο στον Δένδια που το σχεδίασε και μπράβο στον Δένδια, ο οποίος ξεκίνησε αυτό το μίνι μαραθώνιο. Να το πω άλλη μια φορά, εν κατακλείδη δηλαδή, από την εξωτερική πολιτική της χώρας μας είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορώ να μουρμουρίζω και να γκρινιάζω και εγώ και οποιοδήποτε άλλος επί όλων των θεμάτων. Στο θέμα αυτό πήγε καλά. Η επιμονή και η υπομονή του Καραμαλή μην τσιμπήσει, συγγνώμη, του Μητσοτάκη, να μην τσιμπήσει στις προκλήσεις του Τούρκου, είχε αποτέλεσμα. Και συνεχίζει να φέρνει θετικά αποτελέσματα και σημεία για την Ελλάδα. Δηλαδή, κερδισμένη θα βγει η Ελλάδα, κερδισμένος ο κύριος Δένδιας, γιατί κάποιοι λένε δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Για ποιο λόγο να... Έλα, έλα τώρα με αυτή η μεμψίμηδη, οι κλαψοτέτιδες, άστους να... μια χαρά. Και ήρθε πολύ καλά. Ναι. Πώς το λέτε, βαρβαριστή, καλό timing. Το καλό timing, δηλαδή. Μάλιστα. Χωρίς παρενέργεση, χωρίς ρητώσεις. Τώρα, βέβαια, επί της ουσίας, ναι, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ εξ ανάγκης, μεγίστης ανάγκης, από τα λάθη που έκανε ο ΙΕ το 48 που δεν προσδιορίσε και τα σύνορα των Παλαιστινίων, αλλά μονομερός του Ισραήλ. Ναι. Αυτό σημαίνει αίμα. Για πολλά χρόνια ακόμα θα έχουμε αίμα. Το Ισραήλ απαντάει υπερβολικός. Οπότε σχετικό είναι αυτό, έτσι είναι. Υπερβολικός δηλαδή τι εννοείται? Υπερβολικός στην επιθετικότητα της Χαμάς. Υπερβολικός είναι όλα αυτά. Αν την έχει στηρίων με μωρά μέσα και όλα αυτά. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, το Ισραήλ ξέρει ότι αν δεν είναι αυστηρό, δεν θα επιβιώσει. Άρα βάζει σε δεύτερη μοίρα τη θέση στις καρδιές των λαών της υπολείπου Ευρώπης ή Αμερικής κτλ. Όμως πρέπει να πούμε άλλη μια φορά ότι είναι υπερβολικό. Δηλαδή δεν μπορεί να αντινάσει ένα κτίριο και μέσα ένα παιδιά και να τα βγάζει νεκρά, έτσι. Αλλά για να είμαι δίκαιος πρέπει να πω όμως ότι αυτή η χώρα δέχεται επιθέσεις, καμιά φορά απρογραμμάτισες, χωρίς κήρυξη πολέμου, τίποτα, μπαμ, μπουμ, σκάει σε μια αυλή μια ρουκέτα και πρέπει ο διεθνής παράγων να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Διαβλέπω ότι ο Μπάιντεν δεν είναι τόσο φιλοϊσραηλινός όπως προηγούμενη πρόεδρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον βλέπω ότι έχει κάποιο χειρόφρενο και όλο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέτε ότι θα έχει εξελίξεις τώρα με αυτό που είπατε για το χειρόφρενο? Σοφία, κοίταξε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στο προορθόν, εδώ και χρόνια πολλά, προσπαθώ να υπάρξει μια υπόγεια συζήτηση μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Ναι. Και τότε που απελευθέρωσα τον ομογενή δημοσιογράφο που τον είχαν για κρεμάλα. Ναι, το έχω και
στην επιστολή που είχα στείλει στον πρόεδρο Τραμπ πριν αναλάβει, του είπα ότι το κλειδί για άσκηση σοβαρής εξωτερικής πολιτικής είναι το Ιράν. Mm. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Biden, έμπειρος, το έχει καταλάβει αυτό και προσπαθεί να άρει εκείνα τα τεράστια εμπόδια που να φτιάξει σχέσεις. Τα εμπόδια αυτά τα βάζει στο Ισραήλ. Εάν το Ισραήλ είχε ουδετεροποιηθεί, η Αμερική θα είχε βρει πλαίσιο διαλόγου με το Ιράν. Εν τέλει, αυτό εξυπηρετεί το Ισραήλ. Δηλαδή, τι εννοώ. Εάν υπάρξει προσέγγιση διάλογος Αμερικής Ιράν, ναι, θα ωφεληθεί το Ισραήλ. Έχει όμως η δική του πολιτική. Δηλαδή, ο Biden θα του βάλει του Ιρανού. Κοίταξε, ξεκινάμε, αλλά μάζεψε μου τη Χαμάς. Με προϋποθέσεις λέτε. Μάζεψε μου τη Χαμάς, μάζεψε μου τι μπορεί να φυσουνάρει τη Χαμάς και αυτή να κάνει αυτά. Οπότε, δι' αυτού του τρόπου έχω την αίσθηση ότι ομαλοποιούνται κάποια πράγματα. Δηλαδή και ο Λίβανος αλαμβάνει να έχει τις ευθύνες της χώρας του που δεν το έχει τώρα, κάνει ό,τι θέλει Χαμάς. Και στη ζώνη της Γάζας. Άρα όλα περνάνε στην ομαλοποίηση των σχέσεων Αμερικής-Ιράν. Όλα. Τώρα μας αυτό το Ισραήλ έχει τους δικούς του λόγους που δεν το θέλει. Με το που λέει, ας αν τον πάρω τηλέφωνο, κόβονται οι γραμμές, γίνονται τα διάφορα κτλ. Μάλιστα. Άρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ερντογάν τώρα πώς βλέπετε όμως να αξιοποιεί τις συνθήκες με τις δηλώσεις που έκανε χθες, τις άλλαξε λίγο σήμερα, την αλλαγή τακτικής. Κοίταξε τώρα ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει διέξοδο, να κάνει μια επιτυχία. Δηλαδή να βάλει ένα γκολ στο Ιταλία, τα τέσσερα, ξέρω εγώ, στη λύση. Δεν του βγαίνει, δεν του βγαίνει από κάθε πλευρά. Και σε αυτό το πλαίσιο που λέω, έτσι, είναι έτοιμος να καπαρώσει άλλους ρόλους στην περιοχή. Άλλους ρόλους. Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εμείς προσεκτικοί. Δηλαδή τι εννοώ. Εννοώ μπορεί να υπάρξει μια μορφή υιοθέτησης κάποιων ακραίων στοιχείων όπως η Χαμάς από τους Τούρκους, προκειμένου να μπορέσουν να βάλουν πόδι στην περιοχή. Να, πιο ισχυρή εννοείται την παρουσία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύπλοκα τα πράγματα και περίεργα. Γεωστρατηγικά αλλάζουν τα πάντα. Προσοχή για να μπορέσει κανείς. Γεωστρατηγικά αλλάζουν τα πάντα. Να τα αποκωδικοποιήσει. Απλώς κράταω ως τίτλο ότι ο Biden είναι λιγότερο προσκύμενο στο Ισραήλ από ότι ο Biden του Τραμπ. Ο Biden είναι λιγότερο προσκύμενο στο Ισραήλ από ότι ο Τραμπ. Μάλιστα. Ο οποίος μην ξεχνάς ότι έχει ενεργό Εβραίο στην οικογένειά του. Ο γιος της, ο άντρας της Ιβάνκα είναι Εβραίος και Εβραίος. Είχε μια περιοχή και μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Και το περιστατικό που είχατε αναφέρει σχετικά με τον δημοσιογράφο στο Ιράν, νομίζω ότι ήταν το κορυφαίο γεγονός εκείνη τη χρονική στιγμή, σωστά. Ναι, νομίζω ότι το Ιράν αποδεικνύει... ήταν όλο το κόσμο. Ναι. Όταν έκανε κλείσει ο Πάπα, κάνανε πρόεδρο κτλ. Τίποτα. Έχουν αποφασίσει να το βάλω στην κρεμάλα. Και ήταν έντονη η παρέμβασή μου στον τότε πρέσβη και ο πρέσβης στη χώρα του. Λόγω των. Πώς να το πω τώρα. Τις σχέσεις. Των καλών σχέσεων. Το Ιράν. Ναι. Δεν παίρνει σχέση με το Ιράν. Δεν παίρνει από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν παίρνει για έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν... Άκουσε, σου είπα. Απ' έξω δεν παίρναγε. Εγώ λοιπόν τους έβαλα μέσα. Τους έδωσα στα σύρι, αναλάβανα τις ερωτήσεις που ήθελε το Ιράν, έκοβα τη φόρα των ελεγχόμενων στους Αμερικανούς εξόριστων Ιρανούς που στείλανε κάποιες ιστορίες. Επομένως λοιπόν έπαιζα σημαντικότατο ρόλο. Μάλιστα, και το είχατε ανακοινώσει επίσημα, να το θυμηθούμε. Βέβαια, θυμάμαι μια φορά που είχε ζητήσει να με δει ο πρέσβης του Ιράν στο Παρίσι, ναι, που είχε κάτω από την ομπρέλα του και της Βρυξέλλας, και είχα πάει με τον Κώστα τον Αϊβαλιώτη στη συνάντηση. Και μπαίνοντας μέσα τον ευνηδιάζω. Του λέω, έχουμε παρέα εδώ στη συνάντηση. Μου λέει, ποια παρέα δεν είναι. Λέω, δες εκεί πέρα, αυτό το αυτοκίνητο είναι CIA, ο τοκουστής, για να ακούει όλα εδώ μέσα. Πάμε κάπου αλλού να μιλήσουμε.
πραγματικό περιστατικό. Ο Κωσίου Αυγαλιώτης πιστεύω να το θυμάται αυτό. Και μετέπειτα αυτός έγινε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν και διατηρήσαμε μια φιλία για πάρα πολύ καιρό. Είχε έρθει και στην Ελλάδα, τον Νίκας. Πολύ καλές σχέσεις. Για να πάμε, θυμηθούμε. Ζήτησα από τον πρέσβη τον Γιώργο τον Γεωργίου να καλέσει εσφεσμένο στο γραφείο μου τον πρεσβευτή του Ιράν, ο οποίος και ήρθε. Του είπα λοιπόν ξεκάθαρα ότι δεν θα περιμένει καμία εξυπηρέτηση του Ιράν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν δεν απελευθερωθεί ο Έλληνας δημοσιογράφος Ιάσον Αθανασιάδης. Μου αντίπε ο εξαρχόντατος πρέσβης του Ιράν ότι αυτός έχει βρετανικό διαβατήριο και ότι δουλεύει σε αμερικάνικη εφημερίδα, την Washington Times. Του είπα, δεν πάβει να είναι Έλληνας. Μου εξήγησε ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα, γιατί το είχε ζητήσει και η ηγεσία των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Και η απάντηση από τους φρουρούς επανάστασης ήταν αρνητική. Του είπα, ότι λέει η κυβέρνησή σου αφορά την κυβέρνησή σου. Εγώ θέλω το αίτημά μου να διαβαστεί απευθείας εις τον πρόεδρο της χώρας. Και με αυτή τη φράση χαιρέτησα τον πρεσβευτή του Ιράν. Την Πέμπτη το πρωί, ο εξοχότατος πρέσβης του Ιράν επικοινώνησε με τον πρέσβη τον Γιώργο Γεωργίου και είπε αυτό που ζήτησε ο πρόεδρός σας. Να απελευθερωθεί ο δημοσιογράφος πριν από το συνέδριό σας θα γίνει. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απελευθέρωση του Ιάσονα Αθανασιάδη. Και αυτό το πέτυχε το κόμμα σας. Αυτό το πετύχαμε εμείς. Γιατί όταν απαιτείς, όταν έχεις δύναμη, όταν έχεις ψυχή, όταν έχεις επιχειρήματα, μπορείς να επιβάλλεις τη θέλησή σου στους άλλους. Λοιπόν, το 2009 στο συνέδριο. Πού το βρήκες, πού το θυμήθηκες. Εντάξει, ναι, ακριβώς έτσι γίνεται τα πράγματα. Ήταν μιας πορείας και κίνησης. Για Μάλιστα. να κτίσεις αυτές τις σχέσεις, Σοφία, ναι. χρειάζεται πολύ χρόνος. Χρειάζεται συνέπεια. Αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική όμως. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Άντε ξαφνικά να... Να το κάνεις. Δεν έγινε μετά, τότε που ήταν το μνημόνιο, το Μάιο του 10, mm-hmm. που κάλεσε αυτόν τον Πουσούλα, τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών και ήρθε στην Ελλάδα και του κάναμε τραπέζι στην Αθηναϊκή Λέσχη. Και του λέμε, αδερφέ, θέλουμε 10 δις για 10 χρόνια με 3%. Τρολό επιτόκιο. Και μου λέει, η χώρα μου δεν έχει αντίληση. Τι κάνουμε. Παίρνω τον Γιώργο τον Παπανδρέου από εκεί μέσα, του λέω ραντεβού αύριο. Και πηγαίνει ο υπουργός εξωτερικών εκεί, mm-hmm. συζητάνε. Και φεύγοντας, με πήραν από χαιρετήσει. Εγώ μεγάλη αγωνία, τι έγινε, όχι, λέει, μου είπε τα πάντα, δεν μου είπε τίποτα για αυτό το θέμα. Πώς το ξέχασε, το είχε ξεχάσει. Δεν επέτρεπε οι Αμερικάνοι να πάρουμε λεφτά. Ήταν απαγορευτικό. Εκείνη η μαγιά του Πρωθυπουργού, όπου του λέει, εντάξει, να μην τα πάρω, στείλτα μου τώρα. Εγώ τα έχω εδώ. Στείλτα μου τώρα να μην τα αγγίξω. Δεν έχουν τέτοια αυτά. Μάλιστα. Απαγορευτικό. Άρα τι έχει χάσει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς πάρα πολλά.